Άλλη μια πρόταση, τελείως διαφορετική από την προηγούμενη. Και μια και είμαστε σε τέτοιο κλίμα, ρίξε και το Alien. Το γεια σου, ρε! Το περιμέναμε, ρε παιδιά. Το Alien. Κοδωρή έρχεται το Μάιο. Έρχεται. Παστιά μου, Κοδωρή, συγγνώμη. Δεν μπορώ να μην το πω. Είπε χτες το πιο πετυχημένο που έχω ακούσει. Λέει, ξαναέρχονται τα Alien. Άρα είναι πάλι Alien. Ναι, είναι. Πολύ πετυχημένο. Δεν το είπα παρά έξω. Πες ρε τα Alien. Εμάς μας άρεσες από εδώ. Εμείς θέλουμε να ακούσουμε τα Alien. Τα Alien, πες τα μας. Για μια ακόμη φορά ο Μάικλ Φασμπέντερ γυμνός. Πάλι ο Φασμπέντερ παίζει. Ναι, ναι, ναι. Τι έχει πάθει αυτός, γιατί δουλεύει τόσο πολύ ξαφνικά. Ξέρω τι γίνεται. Του λένε και διαφορετικά πράγματα. Τώρα αρχίζει και με μπερδεύει δηλαδή. Τι θέλει να αποσυμπήσει σε 2-3 χρόνια να μαζέψει ότι είναι να μαζέψει και να πάει να ζει στο νερότά του. Είδες, ήρθα πιο κοντά στους δεξιά. Λοιπόν, αυτό το κορίτσι του μ' αρέσει πάρα πολύ. Στην ταινία που την είδα τώρα με τον ωκεανό, πραγματικά αυτή με κράτησε σε όλη την ταινία. Εμένα δεν με κράτησε καθόλου αυτή την ταινία. Μ' άρεσε και το Όσκαρ, πολύ αυτό. Το θυμάσαι. Ναι, για το κορίτσι από τη Δανία. Τα παιδιά, γιατί τα ξέρετε εσείς καλύτερα και τα θυμάστε. Εμένα δεν μου μένουν στο μυαλό για να το πω. Και την είδα και σε κάτι πολύ ωραίες φωτογραφίες στα ξένα περιοδικά με τη γνωστή εταιρεία με τις τσάντες που δεν κάνει να την πω την πανάκριβη. Τέλος πάντων. Φωτογραφίζεται υπέροχα. Είναι όμορφο κορίτσι Αλίσια Βικάντερ, αλλά κάτι λείπει μόνο στο κορίτσι από τη Δανία και ήταν τυχερή πήγε ρε Όσκαρ. Για την καλύτερη τη ταινία. Έρχονται τέρατα που βγαίνουν από τα αυγά. Πες ρε φίλε, τα Alien. Πάντως μπράβο σου, από όλο το Alien με τα τέρατα, ποιος ξέρει τι γίνεται πάλι, μας είπες το πιο... Για το Μάικλ. Εντάξει, γιατί έχω ακούσει καλά σχόλια για αυτόν τον άνθρωπο. Τερατώδη σχόλια. Λοιπόν, σκηνοθέτης Ridley Scott. Πολύ δυνατός, υπογραφή μεγάλη. Τότε ρε εσύ, καλή φαίνεται η ταινία με όλα αυτά που λες μέχρι τώρα. Παγώ ότι είναι κακή. Φυσάει. Πού τη βρήκες και δεν την έχει φέρει ο Θοδωρής. Έρχεται το Μάιο ο Θοδωρής. Δεν λέω, αλλά θα μπορούσε να μας πει ότι έχω κλείσει και 5 συνεντεύξεις να κάνω. Δεν έχω κλείσει τίποτα. Γιατί, κάνει μας ένα Φασμπέντερ, τον θέλουμε. Να μας πει γιατί κάνει τόσο διαφορετικά πράγματα. Θέλω να μάθω κι εγώ. Τι συμβαίνει στη ζωή του. Τον είχα δει στη Βενετία, αλλά όχι μπροστά σε κάμερα και δεν είχε πει γιατί κάνει πολλά. Έλεγε... Πολλά διαφορετικά. Ναι, έλεγε πόσο πολύ σημασία δίνει στο καθένα. Και πόσο το ψάχνει. Και μάλιστα... διπλωμάτης, μου αρέσει. Όχι, μάλιστα έλεγε ότι από τα παπούτσια. Θα μας φάνε τα τέρατα και δεν θα ξέρουμε τι είναι. Τα παπούτσια σε κάθε χώρα βγάζουν το χαρακτήρα. Αυτά σου δίνουν τον τόνο, το έναυσμα. Σε στενεύουν, σε αυτόνουν, σε βάζουν στο χαρακτήρα στην εποχή. Για πες. Γυμνός είναι πάντα καλύτερος. Λίγο τάλι θα δούμε. Μα ρε παιδιά, συγγνώμη, είναι περί το σάρα τώρα. Το είχαμε πολύ συζητήσει το θέμα του. Και που ήταν γυμνός δεν έκανε τίποτα, για να σας το κλείνω το θέμα. Σε ποιο έργο δεν έκανε τίποτα. Εδώ, τώρα που θα δούμε το Μάιο. Στάλι. Δεν έχεις την ταινία, ένα τρέιλερ είδες. Το τρέιλερ μου φτάνει για να καταλάβω δεν έκανε τίποτα. Γιατί τον έφαγε το Alien. Γιατί βγήκε από κάτω το Alien, τον έκανε μπαράλια. Έφαγε το Alien. Πρωταγωνιστής ρε εσύ, με δουλεύεις. Το ρομπότ δεν παίζει, από τον Προμηθέα δεν είναι το ρομπότ. Ναι, βγήκε εκεί που είχε αγκαλιάσει τη γυναίκα γυμνός. Την υπόθεση θα μου την πεις, γιατί μου λες απλά την αγκάλιασε γυμνός και βγήκε το Alien. Πες μου την υπόθεση. Μία ομάδα επίκο. Μία μέα ξεκινάει τα Alien και βγαίνουν καινούρια. Μία ομάδα επίκων φτάνει σε ένα πλανήτη για μια νέα ζωή. Οι άνθρωποι πάνε εκεί με μεγάλη αισιοδοξία θα ζήσουν κάτι καινούριο. Και αρχίζουν τα προβλήματα όταν διαπιστώνουν ότι εκεί υπάρχουν alien. Τα οποία ξεπηδούν από παντού. Γιατί πήραν και τους ενόχλησαν στον τόπο τους. Δεν ξέραν. Δεν ξέραν κι αυτοί. Οι συνάδελφοι του Θοδωρή που είδαν το τρέιλερ, γιατί υπάρχουν και συνάδελφοί του που το είδαν το τρέιλερ. Διχτή σου ρίξε τώρα. Δεν σε θέλω τόσο χαλαρό. Είδες ότι... Το χαρακτήρισαν άκρος τρομακτικό. Το τρέιλερ. Τι ώρα είναι. 2:50. Εντάξει, θα το δω. Για ρίχτε. Επιτέλους! Δύο ταινίες έφερε φέτος, ήταν και Ντίδη. Ας έρθει και κανένα διαμάντη σε αυτή την εκπομπή. Τα σχιζοφρενή. Μάκα βόη σχιζοφρενή και τα άλλη. Γιατί θέλω να ανοιχτούμε λίγο και σε πιο δραματικά. Θέλεις, ε. Σε πιο ακατάλληλα θες να πεις. Θα πας να το δεις. Όχι, παιδιά, εγώ δεν αντέχω αυτά. Δεν μπορώ. Μα πώς θες τα τρέλερ και θα δεις την ταινία, ρε. Θα πάμε, θα και πάμε. Με το τρέλερ τρόμαξα. Μαζί θα πάμε. Όπως πας με την Ελένη στις 50 αποχρώσεις, αυτή μαζί μας τα Alien. Ας έχω ένα στόχο τις 50 αποχρώσεις, μη με μπλέκεις άλλα. Έλα, πάμε όλοι μαζί στα Alien, κρατάμε χεράκι. Θες να πάμε. Εσύ όχι, ρε, Ελένη. Γιατί είναι, παιδιά, τι ας θα πάθω. Ας θα πάρουμε τέτοια φίλη με την κυλιά στο στόμα. Χειρότερη από τον άντρα μου κι εσύ. Λες και δεν παρακαλώ. Από όλη τα ράζα. Θα σκοπεί το γάλα να δει το άλλο. Έλα, ρε, σκοπεί να δει το άλλο να πάθει κανένα δίκη. Πρέπει να πάει στον δρόμο της και να έχουμε γένες. Μα το Μάιο λέει. Πού θα είμαι. Α, το Μάιο. Ναι. Τότε πήγαινε. Οι 50 αποχρώσεις είναι πιο επικίνδυνες για συσπάσεις. Και αυτό απαγορεύεται. Προσοχή και σε αυτό. Και αυτές τις συσπάσεις καλό είναι να είσαι την Μάιο.
καλά. Ωραία, να πούμε και καμιά παιδική τότε. Δεν έμεινε και καμιά άλλη. Βγαίνετε στην Τόρις που χάθηκε. Τέλειο. Ας βγάλω εγώ καμιά ωραία φωτογραφία στην κουζίνα μου που μοσχομυρίζει.